Κύριε Ξάφα, να σας καλωσορίσουμε. Γεια σας. Λοιπόν, ακούσαμε τον συνάδελφο να μεταφέρει το κλίμα. Αυτό το οποίο είπε ότι, που είπε είναι ότι ο κύριος Τόμψεν, βάσει των δηλώσεών του, θέλει μια εξισορρόπηση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αναφέρθηκε στο πρόβλημα των φορολογικών εσόδων. Είπε ότι στο επόμενο διάστημα θα πρέπει να βελτιωθούν τα νούμερα και να έρθουν επιτέλους έσοδα γενικά και από τη φορολογία ακόμα περισσότερο. Δεν θέλω να μας πείτε εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά. Πόσο εύκολο να πιάσουμε αυτούς τους στόχους? Δεν θα είναι εύκολο, διότι αν δούμε τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, υπάρχει μία υστέρηση στα έσοδα, η οποία ίσως σε κάποιο βαθμό να αναπληρωθεί με τη ρύθμιση που πάει να γίνει τώρα. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρουμε εάν αυτό θα ισχύσει μέχρι το τέλος του χρόνου, δηλαδή αν θα μπορέσουμε να πιάσουμε τελικά το στόχο. Τώρα, υπάρχει και το θέμα των απλήρωτων υποχρεώσεων του Δημοσίου, που πέρσι το Δεκέμβριο ανερχόντουσαν σε 9 δισεκατομμύρια. Έχουν αρχίσει σιγά-σιγά να αποπληρώνονται, πράγμα που θα βοηθήσει πολύ στην αποσυμφόρηση της πιστωτικής ασφυξίας που επικρατεί στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά και πάλι, εάν λάβουμε υπόψη την αποπληρωμή αυτών των 9 δις εντός του 2013, τότε δεν θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Αντίθετα, αποπληρώνοντας τις υποχρεώσεις του παρελθόντος, θα έχουμε και πάλι έλλειμμα. Μάλιστα. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχουν έτσι κάποια μικρά αγκάθια. Το ένα είναι το θέμα των φορολογικών εσόδων, το άλλο είναι η αποπληρωμή των υποχρεώσεων του Δημοσίου. Επίσης, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει εμείς να προχωρήσουμε και να φτάσουμε το 2013 σε μια ύφεση της τάξης του 4,5%. Όπως μετέφερε και ο συνάδελφος, θα έχουμε επιπτώσεις και από την Κύπρο, γεγονός το οποίο θα μας φέρει σε ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. Και αναρωτιόμαστε τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση. Εσείς αυτό που θα θέλαμε να μας πείτε είναι πώς κρίνετε μέχρι στιγμής τις κινήσεις της κυβέρνησης και βεβαίως το βαθμό της αποφασιστικότητάς της σε αρκετά θέματα, όπως είναι και το θέμα των απολύσεων. Σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά, υπάρχει πλήρη ταύτιση απόψεων ως προς την διατήρηση του πελατειακού κράτους. Δηλαδή, όλα τα κόμματα θεωρούν το θέμα των απολύσεων την κόκκινη γραμμή, δηλαδή τις νέες θερμοπύλες όπου θα δοθεί η ίστατη μάχη με την Τρόικα. Mm-hmm. Και βλέπετε ότι ακόμα και τώρα, που επιτέλους, ύστερα από πολύ ωραίες συσκέψεις, αποφάσισαν ότι θα απολύσουν 15.000 από τώρα μέχρι τα τέλη της επόμενης χρονιάς, και πάλι η πρώτη τους σκέψη είναι πώς θα προσλάβουν άλλους. Και αν κατάλαβα καλά τη συμφωνία που έχουν κάνει με την Τρόικα, είναι ότι όσοι επίορκοι αποχωρούν θα αντικαθίστανται από νέους υπαλλήλους που θα προσλαμβάνονται εξ αρχής. Εάν όμως οι επίορκοι δεν φτάσουν τις 15.000, που μάλλον δεν θα τις φτάσουν, τότε θα πρέπει να απολυθούν υπεράριθμοι. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι απολύσεις έχουν νόημα, mm-hmm, όταν εντάσσονται σε κάποιο πλαίσιο διοικητικής μεταρρύθμισης. Δηλαδή, το Task Force του κυρίου Ράιχενμπαχ συμβουλεύει την ελληνική κυβέρνηση για τα νέα οργανογράμματα που πρέπει να έχουν τα Υπουργεία και οι φορείς του Δημοσίου. Και θέλει να καταργηθούν οι θέσεις που δεν χρειάζονται όταν κλείνουν άχρηστοι φορείς ή καταργούνται άχρηστες διευθύνσεις Υπουργείων. Θέλουν να καταργηθούν και οι οργανικές θέσεις. Αυτό ζητάει η Τρόικα. Η Τρόικα δεν ζητάει οριζόντιες απολύσεις, όπως ισχυρίζεται η Δημάρ. Αντίθετα, ζητάει κάθετες απολύσεις. Ζητάει την κατάργηση των άχρηστων κρατικών οργανισμών. Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο το έχει ζητήσει εδώ και ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Ακόμα συζητάμε για την αποχώρηση, ας πούμε, των επίορκων. Και λογικά υπάρχει, το έχουμε δει και τις προηγούμενες μέρες, υπάρχει έτσι μια αρνητική σκέψη από πλευράς Τρόικας για τις καθυστερήσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Και το ερώτημα είναι τι αναμένετε να δούμε στην συνέχεια. Εσείς μας λέτε ότι είναι δύσκολο να πιάσουμε τους στόχους οι οποίοι έχουν τεθεί. Σε ποια φάση βρίσκεται η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή και η ελληνική οικονομία? Πιστεύω ότι δεν έχει βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Mm-hmm. Δηλαδή, από την αρχή της εφαρμογής του προγράμματος, πριν από 3 χρόνια, θα έπρεπε άμεσα και να έχουν απολυθεί επίορκοι και να έχουν ξεκινήσει να γίνονται τα οργανογράμματα
ώστε να ληφθούν αποφάσεις για τη συρρήκνωση του κράτους, αντί να επιδοθεί η κυβέρνηση σε ένα μπαράζ νέων φόρων που πλήττουν τον ιδιωτικό τομέα, που είναι και ο μόνος που παράγει πλούτο. Δηλαδή, τη στιγμή που απολύονται 2 με 3 χιλιάδες άνθρωποι την ημέρα από τον ιδιωτικό τομέα, είναι δυνατόν ακόμα να συζητάμε για το πότε και πώς θα φύγουν οι επίεργοι και με ποιες διαδικασίες? Έτσι ακριβώς. Για να καταλάβουμε και την αναλογία, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή, με την ανεργία να έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, κάθε μέρα βλέπουμε να απολύονται 3 με 3.500 άνθρωποι. Και την ίδια ώρα γίνεται αυτή η μάχη για τους 2.000 υπαλλήλους. Και εδώ βλέπουμε το παράδοξο. Για κάθε θέση που διατηρείται στο δημόσιο, χάνονται τουλάχιστον 2 με 3 θέσεις στον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό πρέπει να αντιληφθούμε, ότι ο ιδιωτικός τομέας τελικά θα υποκύψει κι αυτός, εάν προσπαθούμε να τον απομυζούμε για να διατηρήσουμε έναν τεράστιο κρατικό τομέα, ο οποίος δεν προσφέρει τις υπηρεσίες που θα έπρεπε. Έτσι, πρέπει να επανέλθουν οι ισορροπίες. Σε αυτό το πλαίσιο, εσείς πού τοποθετείτε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας? Να δούμε τι μπορούμε να περιμένουμε για το 2013, ίσως και για το 2014, γιατί ναι μεν, ας πούμε, στην αρχή του έτους ήμασταν πιο αισιόδοξοι, αλλά βλέποντας όλα αυτά τα θέματα εντός εισαγωγικών να σκάνε, πλέον αλλάζουν και οι προβλέψεις. Δεν θέλω να μας πείτε τη δική σας εκτίμηση και ίσως, αν θέλετε, να τοποθετηθείτε για το πότε θα βγούμε και στις αγορές. Είδαμε πρώτον ότι μειώθηκε το κατώτατο ημερομίσθιο κατά 22% πριν από περίπου ένα χρόνο. Και αυτό έχει οδηγήσει σε μία πολύ μεγάλη μείωση σε όλο το φάσμα, σε όλο το μισθολογικό φάσμα. Αλλά αυτό δεν αρκεί για να έρθουν επενδύσεις. Έχει μείνει πάρα πολύ πίσω το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, που στο παρελθόν, ό,τι μεγάλη επένδυση έγινε στην Ελλάδα, έγινε στα πλαίσια κάποιας ιδιωτικοποίησης. Για να πάμε και 20 χρόνια πίσω, οι 2 άδειες κινητής τηλεφωνίας που δόθηκαν κυβερνήσεως Μητσοτάκη προσέλκυσαν πολύ μεγάλα κεφάλαια στην Ελλάδα για να στηθεί το δίκτυο. Το αεροδρόμιο των Σπάτων το έκτισε η Hochtief, η γερμανική εταιρεία, και το εκμεταλλεύεται. Πιο πρόσφατα το λιμάνι του Πειραιά, που η κινέζικη εταιρεία με την Κόσκο. Θέλω να πω ότι ό,τι μεγάλη επένδυση έχει γίνει στα πλαίσια κάποιες αποκρατικοποίησης. Λοιπόν, το γεγονός ότι καθυστερεί απελπιστικά το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων είναι ένας αρνητικός παράγοντας που δεν βοηθάει την ανάκαμψη. Επίσης, πρέπει να απλοποιηθεί επιτέλους το ρυθμιστικό πλαίσιο. Δεν είναι δυνατόν να οι επιχειρηματίες να ταλαιπωρούνται επί μήνες για να πάρουν μία άδεια. Και τώρα γίνονται προσπάθειες από τον κύριο Χατζηδάκη να απλουστευτεί όλο αυτό το πλέγμα των ρυθμιστικών παρεμβάσεων. Και ελπίζουμε ότι αυτό κάτι θα αποφέρει. Αλλά δεν βλέπω να υπάρχουν άμεσα δείγματα ανάκαμψης. Δηλαδή, οι πρόδρομοι δείκτες της οικονομικής δραστηριότητας, παρόλο που έχουν βελτιωθεί από πέρσι τον Ιούνιο, που είχαμε τρομερή αβεβαιότητα για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει στην Ευρωζώνη καταρχήν, και πάλι παραμένουν πολύ κάτω από τον μέσο όρο. Μάλιστα. Οπότε μας λέτε ότι έχουμε μπει σε ένα πρόγραμμα εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλά μέτωπα και σημαντικά μέτωπα τα οποία εξακολουθούν και μένουν ανοιχτά. Οπότε ακριβώς, αυτό κάνει ακόμα δυσκολότερη την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Έχουν γίνει βήματα, έχουν γίνει σημαντικά βήματα, αλλά έχουν γίνει αυτά τα βήματα με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, πολλές φορές με μέτρα που δεν είναι μακράς πνοής, όπως για παράδειγμα το χαράτσι στα ακίνητα, που έγινε απλώς και μόνο για να κλείσουμε κάποιες τρύπες για να συνεχιστεί η δανειοδότηση από την Τρόικα. Και αυτές οι καθυστερήσεις είναι φυσικά σε βάρος της ανάκαμψης. Μάλιστα, οι καθυστερήσεις είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Κλείνοντας αυτό το θέμα, θα ήθελα να μας πείτε το εξής. Βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα από πλευράς Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου γίνονται έτσι κάποιες δηλώσεις οι οποίες συντείνουν στο ότι πρέπει να μειωθεί, να περιοριστεί μάλλον η λιτότητα. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι η Ελλάδα έχει κάνει κάποιες καθυστερήσεις. Ποιος πιστεύετε ότι έχει την μεγαλύτερη ευθύνη για αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα? Ίσως οι πολιτικές λιτότητας οι οποίες συνέχισαν να εφαρμόζονται με έντονους ρυθμούς ή το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει καθυστερήσει αρκετά?
Από την αρχή του προγράμματος, δηλαδή από τον Μάιο του 2010, η Τρόικα επαναλαμβάνει την ανάγκη συρρήκνωσης του δημοσίου και επίσης την ανάγκη διεύρυνσης της φορολογικής βάσης με την μείωση της φοροδιαφυγής. Σε αυτά τα δύο μέτωπα, την κυβέρνηση θα την βαθμολογούσα με 2 στα 10. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι παταγώδης η αποτυχία και στους δύο αυτούς τομείς. Μιλήσαμε για την απροθυμία της κυβέρνησης να διώξει από το δημόσιο ακόμα και τους επίορκους. Mm-hmm. Και επίσης, στο θέμα της φοροδιαφυγής έχει γίνει ελάχιστη πρόοδος. Επομένως, η επιμονή της κυβέρνησης να πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς στόχους με οριζόντιες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις και με ένα μπαράζ νέων φόρων, έχει μεγάλη ευθύνη για την μετέπειτα πορεία, με την πορεία της οικονομίας και με το γεγονός ότι είμαστε για 5η χρονιά, για 5η συνεχή Βέβαια. Χρονιά, βρισκόμαστε σε ύφεση. Έτσι, το οποίο έχει καταστρέψει την πραγματική μας οικονομία. Λοιπόν, έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Θα βάλουμε όμως μία άνω τελεία. Θα πρέπει να περάσουμε στο επόμενο, στο τελευταίο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε με πολλά περισσότερα θέματα προς συζήτηση εδώ με την κυρία Μιράντα Ξαφά, σύμβουλο επενδύσεων, πρώην στέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.